Έχουμε μαζί μας τον έγκριτο νομικό και ειδικό σε αυτά τα θέματα. Τα έχει φάει με το κουτάλι και το ποδόσφαιρο και γενικότερα ναι, όλο το σύστημα. Τον κύριο Λάξη Μαφορίδη, καλησπέρα. Από το Λίμπερο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά. Είστε καλά. Δόξα τω Θεώ. Ωραία. Δεν είμαι καλά με αυτά που βλέπω να γίνονται καθημερινά ναι. στο χώρο του ποδοσφαίρου. Όντως. Κανείς δεν είναι. Όντως. Όχι κανείς, μάλλον αρκετοί είναι αυτοί που τα προκαλούν. Δεν έχουν κάποιο θέμα, φαντάζομαι. Και που τα επιδιώκουν. Ποια είναι η πρώτη σας αντίδραση, κύριε Σημεφορίδη, μετά το άκουσμα της απόφασης? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ προσωπικά σε δύο πράγματα δικαιώνομαι και θα τα πω και τώρα και θα τα επαναλάβω. Mm-hmm. Πρώτον, στο το γεγονός ότι κάποιοι μεγαλοσχήμονες έτσι και δικηγόροι, συνάδελφοι, οι οποίοι βγαίνανε και λέγανε ότι οι ποινές, δεν υπάρχουν άλλες ποινές πλην του υποβιβασμού, νομίζω ότι το έχετε ακούσει κι εσείς, mm-hmm. τόσο για την Ξάνθη όσο και για τον ΠΑΟΚ. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι πρέπει να κρυφτούν τώρα, να μην ξαναμιλήσουν. Διότι όλα αυτά τα οποία λέγανε ήταν νομικά στήρικτα και αβάσιμα και η εκδοχή της απόφασης που για μένα επίσης είναι σφαλμένη και θα το αναλύσω αργότερα, mm-hmm. Σίγουρα δεν τους δικαιώνει. Καλό είναι λοιπόν να κλείσουν το στόμα τους. Είχα πει και επαναλαμβάνω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει δεσμευτικότητα. Μπορεί και το επαναλαμβάνω και σήμερα και μπορεί η Επιτροπή Εφέσεων να μπει ακόμα και στο ουσιαστικό θέμα της κρίσης αυτής της ιστορίας mm-hmm. και να εκδώσει μια απόφαση διότι αυτό συνεπάγεται απονομή δικαιοσύνης στο βαθμό που πρέπει και την ύπαρξη μιας δίκαιης δίκης απέναντι σε ένα τόσο σοβαρό και δεδαλώδες αν θέλετε νομικό ζήτημα για μένα. Mm-hmm. Τώρα το πώς έρχεται αυτή η απόφαση και επιβάλλει, γιατί ξέρω μόνο το διατακτικό, επιφυλάσσομαι να διαβάσω το σκεπτικό προκειμένου να το κρίνω και ανάλογα. Σας λέω λοιπόν ότι θεωρώ ότι είναι σφαλμένη, διότι αυτόματα με αυτήν την απόφαση ουσιαστικά καταργείται το περιβόητο αυτοδιοίκητο και εδώ έχω να κάνω μία μικρή παρατήρηση. Ναι. Άραγε η ΕΠΟ πώς αποδέχεται αυτήν την απόφαση, την θεωρεί ότι βρίσκεται εντός των πλαισίων του αυτοδιοίκητου της ή το παραβιάζει το αυτοδιοίκητό της, για να καταλάβω. Έτσι, βάζω ένα ρητορικό ερώτημα ναι. και περιμένω μία απάντηση. Διότι εάν κάποιος αποδεχθεί αυτή την απόφαση έτσι όπως φαντάζομαι, γι' αυτό λέω κρατάω μία επιφύλαξη, ότι έχει στηριχθεί προφανώς σε κάποια τελευταία τροπολογία, ναι. τότε μπαίνει ένα μείζωνο σημασίας νομικό ζήτημα και αν θέλετε και κανονιστικό ζήτημα για το τι τελικά ισχύει. Διότι, εάν υποτεθεί, πάντοτε μιλάμε με επιφύλαξη, έτσι, προσέξτε και για θέλω τα λόγια μου είναι συγκεκριμένα, εάν υποτεθεί ότι η κυρία Πρόεδρος, η αθλητική δικαστήνα δηλαδή, ναι. τη Super League, εφάρμοσε αυτή τη διάταξη και αντί να υποβιβάσει τις δύο ομάδες από τις κατηγορίες, επέβαλε αυτές τις δύο ποινές που είναι αφαίρεση βαθμών, τότε είναι προφανές ότι έχουμε μία κατάλυση του αυτοδιοίκητου όπου προβλέπονται από νομοθετικές ρυθμίσεις. Αυτό λοιπόν ανοίγει τους ασκούς θεόλου ώστε σε κάθε περίπτωση να γίνονται νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες θα είναι αντίθετες με τους ισχύοντες κανονισμούς, με το καταστατικό και τις αποφάσεις της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, συμπέρασμα, κατάλυση του αυτοδιοίκητου. Εάν αυτό ισχύει, τότε δεν ξέρω, πρέπει να ακούσω μία άποψη από την ίδια την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για το τι ακριβώς γίνεται. Διότι, εάν εφάρμοσε τη συγκεκριμένη διάταξη, μιλάω πάντοτε έτσι με μία επιφύλαξη, και επέβαλε τις ποινές αυτές με αφαίρεση βαθμών, είναι προφανές ότι πραγματικά πλέον δεν χρειάζεται να μιλάμε για εφαρμογή του ΚΑΠ, του Πειθαρχικού Κώδικα, όπως ακριβώς και του κανονιστικού πράξεως της ΕΠΟ. Και ότι μπορεί ακόμα και με νομοθετικές ρυθμίσεις μέσω της Βουλής των Ελλήνων να τροποποιούνται μεσούντες του πρωταθλήματος οι κανονισμοί και αυτομάτως να εφαρμόζονται. Ναι. Καταλάβατε. Ναι. Το πρόβλημα δηλαδή είναι ιδιαίτερα σοβαρό για αυτή η απόφαση. Δεν είναι απλά μια απόφαση που εντάξει εκδόθηκε και εμείς τη σχολιάζουμε. Έχει ως απότερο και συνέπειες και αυτά τα οποία σας λέω τώρα. Και αυτά είναι ακόμα σοβαρότερα. Από εδώ και στο εξής βέβαια το θέμα είναι τι γίνεται, γιατί πολλοί λένε ότι είναι το πρώτο ημίχρονο αυτό, στο οποίο είναι λογικό, ναι, είναι λογικό. Είναι το πρώτο ημίχρονο όντως, διότι έχουμε μια απόφαση η οποία προσβάλλεται, έτσι με έφεση, θα ασκηθεί
εννοείται η έφεση την οποία θα καταθέσει ο ΠΑΟΚ, και φαντάζομαι ότι με ένα σχετικό αίτημα, εφόσον δεν ξέρω αν τι θα επιλέξουν οι συνάδελφοι, να ζητηθεί μάλιστα και με σύντιμηση των προθεσμιών να συζητηθεί αυτή η ιστορία, για να κλείσει το ζήτημα αυτό, η εκκρεμότητα αυτή, και να καταλήξουμε επιτέλους σε μια τελεσίδικη, αν θέλετε, εντάξει, αμετάκλητη δεν μπορείτε να την πείτε γιατί υπάρχει και το ΚΑΣ, ναι, σε μια τελεσίδικη απόφαση, η οποία είναι να ξεκαθαρίσει το ζήτημα που γεννήθηκε μετά από την καταγγελία του Ολυμπιακού, που όπως είδατε και μέσω της αποφάσης του διατακτικού, οι παρεμβάσεις που ασκήθηκαν από όλους τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση του ΠΑΟΚ, ειδικότερα ας πούμε, όσον αφορά τη συνειδιοκτησία, απορρίφθηκαν. Κύριε Μιχουρίδη, από την πρώτη στιγμή και ήσασταν ξεκάθαρος, και δεν είστε από αυτούς που αλλάζουν άποψη ανάλογα με τον καιρό ή με το μήνα ή με... Όχι, όχι, δεν αλλάζω. Είχατε πει ότι η απόφαση της Επιτροπής δεν είναι δεσμευτική. Σε πρώτο βαθμό, η αθλητική δικαστής, η κυρία Τσαγκιά, το παίρνει σαν δεσμευτική επί της ουσίας. Γιατί συνέβη αυτό? Μπορεί να κάνει κάτι πάω γι' αυτό? Θεωρώ ότι είναι μια μεσοβέζικη απόφαση, έτσι να την πω λίγο λαϊκά. Ναι. Τι εννοώ? Είναι αυτό που θέλουμε πολλές φορές να κάνουμε σε αυτή τη χώρα, όπου κοιτάμε να ισορροπήσουμε πολλά πράγματα. Τι να ισορροπήσουμε δηλαδή? Από τη μία πλευρά να πούμε ότι εμείς τηρούμε την νομοθεσία, και από την άλλη πλευρά να μην τιμωρήσουμε, ας πούμε, διότι υπάρχει και με ένα λαϊκό έρισμα και υπάρχουν και κάποιες λαϊκές αντιδράσεις, οι οποίες πιθανόν θα έχουν ακόμη μια, έτσι θα επεκταθούν και στο θέμα του πώς αντιμετωπίζεται από τους πολίτες, παύλα φιλάθλους, η κυβέρνηση κτλ. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή έχουμε μια εφαρμογή διατάξεων, γιατί αν πραγματικά ήθελε να εφαρμόσει η κυρία Πρόεδρος τις διατάξεις όπως ακριβώς αναφέρονται, που για μένα δεν εφαρμόζονται, προσέξτε τι σας λέω, τις διατάξεις του νόμου που μιλάνε για μια δεσμευτική γνωμοδότηση που συνεπάγεται αυτομάτως στον υποβιβασμό, ναι, έτσι, την αποβολή από τα επαγγελματικά πρωταθλήματα, αυτό θα έπρεπε να κάνει. Εδώ όμως πάμε στη μεσοβέζικη λύση και απόφαση. Για να είναι όλοι ευχαριστημένοι σχετικά. Ακριβώς. Σχετικά. Ακριβώς. Και τον νόμο, νόμο εφαρμόζω, και την ομάδα δεν ρίχνω. Και φεύγει ο πάνω μου η ευθύνη όμως. Ναι. Πάει στην ΕΠΟ. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν μπαίνει το ζήτημα. Και την, επιτροπή δεν αποδομώ. Και την επιτροπή. Έτσι ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι που γίνεται, και φαντάζομαι και νομίζω ότι θα αποδειχθεί ότι αυτό το πράγμα είναι. Ότι από τη μία πλευρά δεν θέλουμε να μπούμε στα βαθιά νερά, να αποδώσουμε έχοντας την ευθύνη, έχοντας την προσωπικότητα να το κάνουμε και να πούμε κύριε δεν μπορεί να επιβληθεί ποινή για κάποιους λόγους. Εγώ δεν μπορώ να σας τους πω στο ραδιόφωνο διότι είναι ένα θέμα που αφορά εμένα, έτσι, ως νομική άποψη που δεν μπορώ να σας την πω. Και την επαναλαμβάνω και σήμερα. Δεν υπάρχει η δυνατότητα επιβολής ποινών στον ΠΑΟΚ. Τέλος. Το ξαναλέω για μία ακόμη φορά, και μπορεί να πούνε τι μας λέει αυτός ο άνθρωπος, εμείς εδώ πέρα βλέπουμε ότι και ποινή επιβλήθηκε κτλ. Κάνουμε μία ανάλυση λοιπόν και σας λέω ότι αν πράγματι πίστευε η κυρία Πρόεδρος που έκρινε την υπόθεση, ναι, ότι πράγματι υπάρχει θέμα επιβολής ποινών, ότι είναι δεσμευτική γνωμοδότηση, έπρεπε να επιβάλλει αυτό που προβλέπει σαφέστατα η διάταξη, και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από το να υποβιβαστούν, να αποβληθούν από τα προαναλήματα και ο ΠΑΟΚ και εξάντη για την πολυδιοκτησία. Αυτό πρέπει να κάνει. Τώρα, το ότι επεκτατικά πηγαίνει σε μία διάταξη, προφανώς λέω, έτσι, εφάρμοσε αυτή την τροπολογία και επιβάλλει ποινές, οι οποίες είναι αφαίρεσης σε βαθμό που δεν προβλέπονται όμως από την σχετική διάταξη του νόμου, σύμφωνα με τον οποίο εκδόθηκε αυτή η γνωμοδότηση, πάμε σε άλλες παραμέτρους. Και καταλήγουμε σε αυτό που είπατε και εσείς και σας είπα και εγώ, ότι πάμε να συγκεράσουμε πολλά πράγματα για να είναι και η πίτα φάγωτη και ο σκύλος χορτάτος. Κατά την άποψή τους, έτσι. Ναι, σωστά. Λύστε μου λίγο μια απορία, κύριε Μαφορίδη. Ναι. Έχω την αίσθηση, είναι καθαρά ταπεινή μου άποψη, χωρίς να είμαι ειδικός στα νομικά, εννοείται. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να κάνει περισσότερα πράγματα πριν βγάλει η Επιτροπή την απόφαση, γιατί βγήκαν πολλά στοιχεία με μεγάλο ενδιαφέρον και καταγγελίες του ΠΑΟΚ για μέλη της Επιτροπής. Θα μπορούσε να κάνει κάτι ώστε να μην αφήσει την Επιτροπή με τη συγκεκριμένη σύνθεση να φτάσει μέχρι να βγάλει απόφαση. Ναι, εγώ την άποψή μου την έχω διατυπώσει και την έχω πει και στους συναδέλφους, έτσι, ότι προσωπικά θα ακολουθούσα μια άλλη διαδικασία και μια άλλη τακτική αν θέλετε, διότι πάντοτε αν θέλεις να αντιμετωπίσεις σωστά μια κατάσταση θα πρέπει να λαμβάνεις υπόψη σου ποιον έχεις απέναντί σου. Εντάξει.
Σωστό. Επομένως, όταν γνωρίζεις ποιον έχεις απέναντί σου, πρέπει να είναι ανάλογη και η δική σου αντίδραση. Αυτή είναι μια βασική αρχή, πάγια αρχή για μένα. Και το εφαρμόζω πάντοτε όταν δικάζω και ειδικά όταν δικάζω δύσκολες υποθέσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι ευθύς εξ αρχής θα μπορούσαν να γίνουν και άλλα πράγματα και τα έχω πει και τα έχω δηλώσει. Ναι. Όσον αφορά το πώς ορίστηκε η Επιτροπή, το γιατί δεν υπήρχαν αναπληρωματικά μέλη, γιατί δεν ψήφισαν οι κανονικά 7 μέλη και 2 μέλη αυτοί είχαν κατά τη μέρα της ψηφοφορίας. Είναι πολλά τα ζητήματα, τα οποία βεβαίως τώρα ανήκουν στην ιστορία. Εγώ προσωπικά, σαν δικηγόρος το λέω, θα αντιδρούσα με έναν άλλο τρόπο. Βέβαια, ο κάθε δικηγόρος έχει τη δική του άποψη και τη δική του τακτική. Προσωπικά λοιπόν θα έκανα άλλα πράγματα αν είχα ασχοληθεί με αυτή την υπόθεση. Και το λέω με όλο το σεβασμό που έχω προς τους συναδέλφους μου, πιστεύω ότι προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο, εννοείται. Ο Πάουκ τώρα πηγαίνει στην Εφέσιον, κύριε Σμιβορίδη, από πλευράς χρόνων, τι προβλέπετε, δηλαδή, εντάξει, θα κάνει ο ΠΑΟΚ έφεση μέσα σε 2 μέρες, φαντάζομαι. Μπορεί να συζητηθεί πάρα πολύ γρήγορα αυτή η υπόθεση, για να ξεκαθαρίσει επιτέλους το τοπίο. Γιατί πέρα. Σας το λέω, γιατί συγγνώμη, σας διακόπτω, η ΕΠΟ δεν μας έχει συνηθίσει σε μεγάλες ταχύτητες όλα αυτά τα χρόνια. Όχι, μην το λέτε αυτό, να σας πω την αλήθεια. Οι επιτροπές, τουλάχιστον από την εμπειρία, από την μεγάλη εμπειρία που έχω όλα αυτά τα χρόνια, εφόσον υποβληθούν και σχετικά αιτήματα όπου για λόγους κατεπήγοντος υποβάλλει το αίτημα της συζήτησης μιας εφέσεως με σύντμηση των προθεσμιών, όπως λέγεται, μπορεί, δηλαδή, αν κατατεθεί στη Δευτέρα, μπορεί, ας πούμε, για μένα προσωπικά και την Τρίτη ακόμη και την Παρασκευή ακόμη να δικάσεις. Καταλάβατε. Ναι, ναι. Μου κάνετε πολύ καλή πάσα. Τότε γιατί η Επιτροπή Διδολογίας της ΕΠΟ εδώ και 5 μήνες δεν έχει ακουστεί άχνα για το φάκελο του το στημένων αγώνων. Για τα στημένα. Που εξετάζει αν υπάρχουν ευθύνες για τις ομάδες που εμπλέκονται. Ανοίγουμε μια άλλη μεγάλη κουβέντα για το θέμα. Το Νοέμβριο πήγε η υπόθεση στην Επιτροπή Διδολογίας και έχουμε Μάρτιο, κύριε Σμιβορίδη. Ναι. Η Επιτροπή Διδολογίας είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι. Μπορώ να πω πάρα πολλά πράγματα και να τα αναλύσω, αλλά δεν είναι του παρόντος γιατί θα κουράσουμε αυτούς που ακούνε. Πάντως είναι εντελώς διαφορετικές διαδικασίες στην Επιτροπή Διδολογίας, προσέξτε. Γιατί εκεί περνάει από πολλά στάδια, περνάει από το πρώτο στάδιο που είναι το στάδιο το ελεκτικό, ας πούμε, μετά αν διαπιστωθούν παραβάσεις πηγαίνουν στο δικαστικό. Είναι μια άλλη ιστορία η Επιτροπή Διοντολογίας. Υπάρχει ένας μυστικισμός, ας το πω μέσα σε εισαγωγικά, που πολλές φορές θα έλεγα μας προκαλεί και εμάς τους δικηγόρους κάποιο εκνευρισμό, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε πάρα πολλά στοιχεία. Υπάρχει μια μυστικότητα, έτσι να σου το πω, στην Επιτροπή Διοντολογίας. Και έτσι το επέλεξαν, έτσι διατύπωσαν τις διατάξεις λειτουργίας και τον οικονομικό κανονισμό. Νομίζω ότι όσο σοβαρή, κύριε Σμιβορίδη, είναι η υπόθεση του ΠΑΟΚ και τη Τσάνδης, άλλο τόσο σοβαρή είναι και αν ομάδες έχουν μπλεχτεί συστημένα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε. Σίγουρα. Είναι προφανές. Διότι και εδώ και 5 μήνες, είναι αυτό που λέτε. Ο μυστικισμός πάει σύννεφο. Δεν έχουμε διαβάσει λέξη για το τι κάνει η Επιτροπή Διδολογίας. Ξεκίνησε την υπόθεση, είναι στη μέση, τελειώνει, δεν την έχει πιάσει καν. Δεν ξέρει άνθρωπος. Είναι ένα θέμα αυτό και σας λέω ότι υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι, οι οποίοι σε περιπτώσεις με τις οποίες ασχολήθηκαν, εξέφρασαν την ίδια άποψη και τα ίδια παράπονα και έχουν. Και το έχουν διατυπώσει και εγγράφους από την ΕΠΟ, ότι τι γίνεται επιτέλους, ας πούμε, με αυτή την συγκεκριμένη επιτροπή. Δηλαδή, υπάρχει αυτός ένας σε εισαγωγικά μυστικισμός, ο οποίος δημιουργεί έτσι κάποιες απορίες και ερωτηματικά, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει διατυπωθεί στο παρελθόν, σου λέω, και από συναδέλφους και από εμπλεκόμενους κτλ. Είναι ένα θέμα. Και κάτι τελευταίο, κύριε Μεφορίδη, εάν φτάσει η υπόθεση στο ΚΑΣ, που κάθε άλλο παρά απίθανο μοιάζει, είτε από τη μία πλευρά του ΠΑΟΚ και τη Ξάνθης του Ολυμπιακού. Είναι βέβαιο ότι θα γίνει κανονικά εκδίκαση της υπόθεσης, θα πάρουν και την απόφαση των ελληνικών δικαστηρίων αθλητικών και μη και θα την επικυρώσουν. Έχουμε ακόμα, έχουμε τώρα που μιλάμε μια ένδειξη για το τι μπορεί να συμβεί στο ΚΑΣ. Γιατί το λέμε συνέχεια το ΚΑΣ, αλλά η διαδικασία δεν ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω, γιατί εντάξει, πρέπει καταρχήν αυτή τη στιγμή δεν ξέρω το σκεπτικό που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σωστό, για μια απόφαση που έχει. Το βασικό είναι το σκεπτικό της αποφάσεως, το διατακτικό είναι 5 σειρές, τις διαβάζεις. Διαβάζεις απλά τι αποφάσεις του αρμόδιου όργανο. Εάν δεν μπει στο σκεπτικό για να δούμε πώς αιτιολογεί όλα αυτά και κυρίως πώς αιτιολογεί την επιβολή αφαίρεσης βαθμών, έτσι, σε ποια διάταξη τη στηρίζει, έτσι. Εγώ είμαι εκεί περίεργος και θα περιμένω να τη διαβάσω με πολύ ενδιαφέρον για να δω σε ποια διάταξη στηρίζει την αφαίρεση των βαθμών, εφόσον κατά την άποψή της είναι δεσμευτική η γνωμοδότηση της ΕΑ.
και επιβάλλει αφαίρεση βαθμών αντί να αποβάλει ή να υποβιβάσει τις δύο ομάδες. Δεν υπάρχει αυτή η διάταξη. Να περιμένουμε το σκεπτικό άμεσα και σμηφορίδιο, όπως της Επιτροπής έκανε κανένα 20ήμερο να βγάλουν το... Όχι, νομίζω ότι όπως άκουσα ότι ήδη δημοσιοποιείται, νομίζω ότι κάτι έτσι άκουσα. Οπότε σύντομα θα έχουμε και θα μπορούμε να το σχολιάσουμε και θα έχει και πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι επιτέλους λέει η συνάδελφος, όπως ο δικαστής σε πρώτο βαθμό τότε με την περίπτωση του Ολυμπιακού, που είχε βρισκόταν σε μία σύγχυση και ουσιαστικά εξομοίωσε δύο έννοιες που και με την ελληνική γραμματική δεν μπορούσαν να εξομοιωθούν, δηλαδή διακοπή αγώνα ή μία έναρξη αγώνα. Και όμως είδαμε και αυτό το πράγμα, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Είναι πολλά. Είναι και οι νόμοι και οι διατάξεις στην αθλητική δικαιοσύνη και σημεοφορίδη, προφανώς αυτοί που τις δημιουργήσανε εδώ και πολλά χρόνια, θέλουν να καλύψουν όλα τα δεχόμενα. Είναι, νομίζω, υπάρχει πολύ μεγάλη ασάφεια στους κανονισμούς, στις διατάξεις, στους νόμους. Αυτό μπορεί να γίνει, είναι μια διαπίστωση και την έχουμε πει και πολύ σωστά το επισημαίνεται. Πολλές φορές σκέπτομαι, γίνονται τυχαία ή γίνονται από ανικανότητα. Γίνονται σκόπιμα, γίνονται τυχαία, υπάρχει ανικανότητα να καταλάβουν ή δεν έχουν τους ανθρώπους να διατυπώσουν κάποιους κανονισμούς οι οποίοι να μην αφήνουν κανένα απολύτως κενό και καμία ερμηνεία των διατάξεων παρά να έχουμε αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται καθημερινά και εμείς οι νομικοί πολλές φορές έτσι κάνουμε τον μπούσουλά μας που λέει. Εγώ προσπάθησα μια φορά και με συμφορείτε να καταλάβω τι επισύρει ένα ντου μεγαλομετόχου ή παράγοντα στα ποτήρια διαιτητών, δεν έβγαλε άκρη. Καλά, εντάξει, δεν υπάρχει. Μπαίνει σε ποτήρια, είναι αυτό. Είναι έτσι αλλιώς, αλλιώς, αν μπει έτσι, αν μπει αλλιώς, μέχρι τόσο από πρόστιμο, μέχρι τιμωρία ένας, μέχρι που μπήκε, ποια πόρτα πέρασε. Πραγματικά λίγο. Εντάξει, αυτά είναι τα τερτίκια κάποιων παλαιοπαραγόντων που εξακολουθούν οι διατάξεις ακόμη να υπάρχουν. Ξέρετε, άμα καθίσουμε και σας πούμε με περιπτώσεις, πάμπολες περιπτώσεις για το τι συμβαίνει σε αυτό που κομμάζουμε πειθαρχικό δίκαιο, αθλητική δικαιοσύνη κτλ. Θα είχε ενδιαφέρον μια μέρα πάντως. Όταν έχετε χρόνο και διάθεση, θα φύγουν τα μικρόφωνα. Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, οπότε τα δεχόμαστε έτσι. Λυπάμαι που κάποιοι άνθρωποι που είχαμε προσδοκίες δεν φροντίσανε να αλλάξουν τους κανονισμούς, να τους κάνουν πιο συγκεκριμένους, πιο σαφείς για να μην προβληματίζουν και τους δικαστές τους ίδιους. Και δυστυχώς πορεύονται με αυτόν τον τρόπο, ώστε να έρχονται οι επιτίδοι και να λένε: να, εγώ ξέρετε που έκανα παρέμβαση, που ερμήνευσα έτσι και σας βοήθησα. Και τελικά δεν ξέρω τι είδους δικαιοσύνη απονέμεται σε αυτό το ποδοσφαιρικό χώρο της Ελλάδας. Στη χώρα γενικότερα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σμιοφορίδη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Γεια σας.